Πάμε να σου δείξω πώς θα φτιάξεις το πιο εύκολο καζάν τυπί με λίγα μόνο υλικά. Σε μια κατσαρόλα θα βάλουμε 1,5 λίτρο γάλα. Η παραδοσιακή συνταγή γίνεται με βουβαλίσιο γάλα. Εμείς θα βάλουμε αγελαδινό γάλα ζωής Όλυμπος. Θα προσθέσουμε μέσα τη ζαχαρίτσα. Θα βάλουμε την κατσαρόλα στη φωτιά και θα περιμένουμε μέχρι να αρχίσει να βράζει. Εννοείται να κατέβουμε λίγο να διαλυθεί η ζάχαρη. Θα πάρουμε πάλι γάλα ζωής Όλυμπος και θα βάλουμε μέσα στο μπολάκι μισό λίτρο. Θα προσθέσουμε μέσα νησεστέ. Εννοείται ότι μπορείτε να βάλετε μέσα corn flour, που υποτίθεται ότι είναι το ίδιο πράγμα, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Θα έχει διαφορετική ύφη με τον νησεστέ. Θα ανακατέψουμε να διαλυθεί. Το νησεστέ έχει διαλυθεί και μόλις αρχίσει το γάλα να βράζει, θα ρίξουμε μέσα το μείγμα. Το μείγμα άρχισε να δένει. Ελάτε να δείτε. Η κρέμα έχει δέσει, έχει αρχίσει ήδη να βράζει. Θα την αποσύρουμε. Και θα ρίξουμε μέσα 2 βανιλίνες. Τώρα θα πάρω ένα τηγάνι 24 εκατοστά, αντικολλητικό κατά προτίμηση. Θα το βάλουμε στη φωτιά. Θα ρίξουμε μέσα τη ζάχαρη άχνη, σε όλο το πάτο να πάει. Και λίγο-λίγο θα ρίξουμε την κρέμα από πάνω. Θα περιμένουμε περίπου 5 με 7 λεπτά μέχρι να λιώσει η άχνη και να γίνει καραμέλα. Πώς θα το καταλάβουμε αυτό? Θα σας δείξω στην πορεία. Από τη στιγμή που αρχίζουν οι φουσκάλες να γίνονται καφέ, σημαίνει ότι η καραμέλα είναι έτοιμη. Και θα το αποσύρουμε από τη φωτιά. Θα αφήσουμε το καζάν τυπί να κρυώσει καλά και θα το βάλουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 6 ώρες. Μόλις περάσουν 6 ωρίτσες, θα αναποδογυρίσουμε το καζάν τυπί σε μία πιατέλα και είναι έτοιμο. Έτοιμο και το καζάν τυπί μας. Δεν μπορώ να περιγράψω τη γεύση του. Φτιάξτε το, ανεβάστε φωτογραφίες στο Instagram και κάντε με tag να τις δω.